Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία πια τα fans μπορούν να τελούν πληστηριασμούς, αναμένεται 700.000 σπίτια, όπως ξέρετε, να βγουν στο πληστηριασμό. Μεταξύ αυτών και το σπίτι της αγαπημένης ηθοποιού, της Νόρας Βαλσάμι, Πόπι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο μονάκριβος γιος τους, ο Έρικ Ανδρέου, μιλά για πρώτη φορά στην εκπομπή μετά το θάνατο του πατέρα του. Μιλά για την αγαπημένη του μητέρα, την ηθοποιό, την Νόρα Βαλσάμι, η οποία, όπως μας είπε Τατιάνα, ζει με τις αναμνήσεις, αναπολύει τις παλιές καλές στιγμές. Προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία του συζύγου της. Ήταν μαζί για πάνω από 45 χρόνια. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Τώρα προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την απουσία και από την άλλη να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα υγείας. Αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Ζουν στην Σύρο τα τελευταία χρόνια. Όπως μας λέει ο γιος της, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η οικογένεια, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί. Είχαν κάποια χρέη στις τράπεζες, είχαν πάρει κάποια δάνεια. Δεν μπορούσαν όμως αυτά τα δάνεια να τα εξυπηρετήσουν, να τα πληρώσουν. Και έτσι το σπίτι τους κινδύνευσε, είχαν ένα σπίτι στη Ραφίνα, κινδύνευσε με πληστηριασμό. Όπως μας λέει ο γιος της, έκαναν προσπάθειες να το σώσουν. Δυστυχώς όμως έχασαν ένα μέρος του σπιτιού. Κρίμα, κρίμα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο Έρικ Ανδρέου είναι ο μονάκριβος γιος της Νόρας Βαλσάμι και του σκηνοθέτη Ερίκου Ανδρέου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Με πόνο ψυχής προσπαθεί εκείνος και η μητέρα του να διαχειριστούν την απώλειά του, καθώς ήταν το στήριγμά τους. Είμαστε σε τραγική κατάσταση. Τι να λέμε, είναι φτωχά τα λόγια πλέον. Δηλαδή τα συναισθήματα υπερέχουν. Μας λείπει ο μπαμπάς, η μαμά έχει κενό, έχουμε κενό, μεγάλο κενό, το οποίο θα αργήσουμε να το συνειδητοποιήσουμε, γι' αυτό, αυτό απλά είμαστε σε δύσκολη θέση. Η μητέρα σας πώς είναι? Δεν είναι καλά και θέλει πολύ προσοχή, γιατί έχει στεναχωρηθεί και έχει επιβαρυνθεί με πολλά πράγματα. Ο μονάκριβος γιος της Νόρας Βαλσάμι, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, δουλεύει από μικρό παιδί, όπως μας είπε, ως DJ. Παλεύει σήμερα ολομόναχος πλέον να στηρίξει τη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας, κυρίως κινητικά. Ζουν στη Σύρο. Αναγκάστηκαν, όπως μας λέει ο Έρικ Ανδρέου, να εγκαταλείψουν την Αθήνα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα λόγω οικονομικών δυσχεριών. Παλεύουμε μόνοι μας, έχουμε κάνει και εμείς τα δικά μας τα λάθη. Ήταν το 2018 όταν βγήκε στη δημοσιότητα η είδηση ότι η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα λόγω χρεών στις τράπεζες και ότι κινδύνευε να χάσει το σπίτι της στη Ραφίνα. Όπως μας λέει σήμερα ο μονάκριβος γιος της Νόρας Βαλσάμι, η ζωή τους άλλαξε από εκείνη την περίοδο. Ήρθαν αντιμέτωποι με τον πληστηριασμό του σπιτιού και έχασαν ένα μέρος του. Πότε θεωρείτε ότι άρχισαν τα προβλήματα, όταν συνέβη ο πληστηριασμός? Αναγκαστήκαμε μετά το θάνατο της γιαγιάς μου να μεταφερθούμε σε ένα πολύ μικρό εξοχικό σπίτι εκεί στη Ραφίνα, που είναι και η πρώτη μας κατοικία τώρα. Και άλλαξε η ζωή μας, γιατί απομακρυνθήκαμε από φίλους, από συγγενείς, από διάφορα. Το σπίτι αυτό που είχατε στη Ραφίνα, το έχετε χάσει? Έχουμε χάσει ένα μέρος που ακόμα είναι ανοιχτό. Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Στεναχωριέται και άμα στεναχωρηθεί η μητέρα μου, είναι σαν να έχει στεναχωρηθεί ο Θεός για μένα. Η αγαπημένη ηθοποιός Νόρα Βαλσάμι, η οποία πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και είχε ξεχωρίσει με τη σπάνια ομορφιά της, έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζει απομονωμένη στο νησί, έχοντας δίπλα της στήριγμά της, το μονάκριβο γιο της. Η ηθοποιός λαμβάνει μια μικρή σύνταξη, ενώ παίρνει κάποια ποσοστά από τα πνευματικά δικαιώματα από τις ταινίες που είχε παίξει και προβάλλονται κατά καιρούς.